Η γύρω μήνυμα τώρα στα εκατομμύρια Ορθόδοξων πιστών στέλνει η Ρωσική Εκκλησία, που καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, χαρακτηρίζοντας αμαρτία το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των συνανθρώπων τους. Η έκκληση έρχεται την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει τη Ρωσία, που κατέγραψε μόνο σε μία μέρα πάνω από 700 νεκρούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας μπαίνει στην μάχη υπέρ του εμβολιασμού, χαρακτηρίζοντας αμαρτωλούς τους πολίτες που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο. Όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού είναι αμαρτωλοί και θα ζητούν μετάνοια για το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι ενορίτες του ναού μου εξομολογούνται συχνά πως μετανιώνουν που δεν εμβολιάστηκαν. Ο Ρώσος αρχιερέας δεν διστάζει να κατακεραυνώσει τους αρνητές του εμβολίου. Όσοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν φέρονται εγωιστικά. Όλη τη ζωή σου πρέπει να παλέψεις με την αμαρτία που διέπραξες. Η αμαρτία είναι να σκέφτεσαι τον εαυτό σου αντί να σκέφτεσαι άλλους ανθρώπους. Η Ρωσία δοκιμάζεται από την επέλαση της μετάλλαξης Δέλτα, καταγράφοντας ρεκόρ θανάτων για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τους νεκρούς το τελευταίο 24ωρο να ξεπερνούν τους 700 και τα κρούσματα τις 23.000. Конечно, очень важно, чрезвычайно важно. Решила, потому что не хочу все-таки заболеть коронавирусом. Με μόλις το 15% του πληθυσμού να έχει κάνει έστω μία δόση του εμβολίου, οι αρχές χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Η επιδημιολογική κατάσταση σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας απαιτεί τη λήψη γρήγορων και σκληρών μέτρων. Η Ρωσία μετρά ήδη περισσότερους από 39.000 νεκρούς και τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα.